στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα στην Άννα. Καλησπέρα στη Μαρίνα. Καλησπέρα στη Βιβί, στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που και απόψε είσαστε μαζί μας. Είσαστε μαζί με το CSI. Καλησπέρα στο Στρατή, στο Σωτήρη, στην Έλενα. Καλησπέρα στην Πόπη. Καλησπέρα στη Δήμητρα, τη Βλαχάκη, τη Φίλη. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας. Καλησπέρα στην Αθήνα, την όμορφη. Καλησπέρα στα παιδιά από τη Βέρεια. Καλησπέρα στο Μόναχο. Καλησπέρα στη Φραγκφούρτη. Στους φίλους μας, στην Ομογένεια, στην Αστόρια. Στη Γάδα, στα παιδιά που μας βλέπουν. Είναι ο κόσμος πολλής. Είναι ο κόσμος δίπλα μας και πάνω απ' όλα είμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, αγαπημένοι, όπου και απόψε εδώ θα σας δώσω με το μήνυμα με νόημα, ένα μήνυμα το οποίο έχει πάντοτε συμβουλές ζωής και έχει πάντοτε συμβουλές που πρέπει να γνωρίζετε για να περάσετε απέναντι. Ό,τι δεν γνωρίζετε, ό,τι δεν έχετε εσείς αυτή τη στιγμή στη γνώση σας, δυστυχώς είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Έτσι λοιπόν απόψε θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν δέχεται τον εκβιασμό, τις κινήσεις, τις ενέργειες. Χθες μιλήσαμε γενικά για άλλους βίντεο και εκβιασμούς. Σήμερα θα μιλήσουμε το ποιες ενέργειες είναι εκείνες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να συλλέξει πληροφορίες, να βοηθήσει τις αρχές και παράλληλα να μην εκβιαστεί. Έτσι λοιπόν, καλησπέρα Βασίλη, έτσι λοιπόν, σήμερα θα μπούμε στο τρυπάκι το τι κάνουμε τη στιγμή που δεχόμαστε εκβιασμό. Το sextortion είναι μια μόδα, είναι μια τάση και πάνω απ' όλα είναι κάτι το οποίο υπάρχει και δυστυχώς είναι σε πλήρη ανάπτυξη και το εννοούμε πλήρη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε, δεχόμαστε καταγγελίες στο CSI, δεχόμαστε καθημερινά τηλέφωνα, κλήσεις, μηνύματα, messenger, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από κοπέλες που έχουν παγιδευτεί στα δίχτυα κάποιου σατανά εκβιαστή. Εμείς λοιπόν απόψε, εδώ, θα δώσουμε 5 tips σε λίγα λεπτά για να μπορέσετε να τα μαζέψετε και να τα δώσετε στις αρχές. Τι πρέπει να κάνετε. Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσω το τι πρέπει να κάνετε, κοινοποιήστε σας παρακαλώ πολύ το βίντεο αυτό. Κοινοποιήστε το βίντεο με τις γνώσεις το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους εμπλεκόμενους σε έναν εκβιασμό, από τα θύματα δηλαδή, για να μπορέσουν να σωθούν. Έτσι λοιπόν, αναμένω την κοινοποίηση προς τους φίλους σας και περνάω στο στάδιο, στο τι πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο πράγμα είναι, που πρέπει να γίνει, αναφορά περιστατικού. Έτσι λοιπόν, καταγγέλλουμε το περιστατικό άμεσα στην τοπική αστυνομία και αν είμαστε στην Αθήνα, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όταν ο εκβιασμός είναι μέσα από διαδίκτυο, όταν στον εκβιασμό εμπλέκονται ηλεκτρονικά μέσα, όταν στον εκβιασμό εμπλέκονται όλα τα μέσα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με το διαδίκτυο, τότε κάνουμε την αναφορά μας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εάν δεν υπάρχει δίωξη κοντά μας, στην τοπική αστυνομία, όπου εκεί θα παραπέμψουν το θέμα στη δίωξη για να γίνουν οι πρώτες ενέργειες. Άρα, πρώτο είναι αναφορά περιστατικού. Το δεύτερο είναι ότι δεν κάνουμε ποτέ κίνηση να πληρώσουμε το δράστη. Εάν πληρώσουμε το δράστη, έχουμε πληρώσει την καταδίκη μας. Μια ζωή θα μας εκβιάζει και μια ζωή, δυστυχώς, θα είναι στην απέναντι πλευρά από εμάς και θα μας ζητάει χρήματα. Εάν κάνουμε το λάθος να πληρώσουμε, τελειώσαμε. Άρα, δεύτερο είναι δεν πληρώνω τον εκβιαστή.
Τρίτο και βασικό, συλλέγω αποδεικτικά στοιχεία. Και άμα λέμε συλλέγω αποδεικτικά στοιχεία, μαζεύω, δεν διαγράφω τίποτα από τα email, δεν διαγράφω τίποτα από τα μηνύματα, κρατάω το αρχείο της επικοινωνίας με τον εκβιαστή, όλα τα μηνύματα που φέρεται μέσα ο εκβιασμός και στη συνέχεια αυτά όλα τα κρατάω, τα συλλέγω για να μπορέσουν την κρίσιμη στιγμή να μου φανούν χρήσιμα. Άρα το τρίτο σημείο είναι η συλλογή των στοιχείων. Τέταρτο σημείο. Σταματάω κάθε επικοινωνία με τον εκβιαστή. Σταματάω κάθε επικοινωνία με τον εκβιαστή, γιατί εάν συνεχίσω να μιλάω μαζί του, τότε τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά και μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεων άσχημων. Έτσι λοιπόν, τόσο εμείς όσο και οι φίλοι μας, οι καλοθελητές που έχουν έρθει γύρω μας για να μας βοηθήσουν και καλά, μπλοκάρουμε το δράστη και σταδιακά απενενεργοποιούμε τον λογαριασμό μας στις κοινωνικές δικτυώσεις και δεν το διαγράφουμε αφού θα χρειαστούμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Άρα μπλοκάρουμε μόνο τον δράστη. Δεν διαγράφουμε τίποτα, γιατί μπορεί να σβήσουμε στοιχεία αποδεικτικά και στοιχεία τέτοια τα οποία θα προκαλέσουν ζημιά στο έργο μας. Πέμπτο σημείο, ασφαλίζω τον λογαριασμό, αλλάζω τους κωδικούς πρόσβασης, γιατί μπορεί να τους έχει πάρει. Αλλάζουμε λοιπόν τους κωδικούς πρόσβασης στα κοινωνικά μας δίκτυα και στους ηλεκτρονικούς μας λογαριασμούς αλληλογραφίας και ελέγχω εάν αυτά έχουν γίνει με τη δέουσα κατάσταση, δηλαδή με σκληρούς κωδικούς, δυνατούς κωδικούς, για να μπορέσουμε να τα ασφαλίσουμε. Και έκτο και βασικότερο, δεν πανικοβαλόμεθα. Δηλαδή, το πιο βασικό είναι το έκτο, δεν εξωτερικεύω την ανησυχία μου, είμαι χαλαρός, μιλάω στην οικογένεια και σε φίλους μου, ενημερώνοντας για το περιστατικό, ενώ παράλληλα ενημερώνω την αστυνομία και η αστυνομία με βήματα που θα μου πει, θα συλλέξω με τα στοιχεία, θα συγκροτηθεί δικογραφία και παράλληλα θα γίνουν ενέργειες τόσες όσες για να μπορέσει η αστυνομία να εντοπίσει το δράστη. Το διαδίκτυο είναι ένας μαγικός χώρος που χρειάζεται προσοχή για να συνεχίσει να είναι ασφαλής. Προσέχουμε και ανοιχνεύουμε τις περίεργες κινήσεις και μένουμε ασφαλείς. Έτσι λοιπόν, την κάθε περίεργη κίνηση που θα δούμε, την ανοιχνεύουμε, την εντοπίζουμε και ανάλογα ενημερώνουμε. Είναι λοιπόν ό,τι χειρότερο να μην ενημερώσουμε και να μην κάνουμε καταστάσεις στη ζωή μας τέτοιες, ούτως ώστε να αποβούν μοιραίες εις βάρος μας. Με απλά λόγια, ο εκβιαστής πρέπει να πάει στη θέση του και ο εκβιαστής πρέπει να πάει εκεί που το ορίζει η μοίρα του. Και δεν είναι τίποτα άλλο από την δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε σε μια φάση και σε μια κατάσταση τέτοια που όλα τα θέματα που αφορούν μία πράξη παράνομη και αυτή απόψε είναι ο εκβιασμός, συλλέγουμε τα στοιχεία και στη συνέχεια προχωράμε άμεσα στα 6 βήματα που είπαμε και τα επαναλάβαμε και θα πρέπει όλο αυτό το βιντεάκι να το κοινοποιήσουμε στους φίλους τους δικούς μας. Έτσι λοιπόν, κοινοποιούμε το βιντεάκι και προχωράμε παρακάτω. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Εύχομαι σε όλους σας να είσαστε καλά και δυνατά και πάνω απ' όλα να έχετε δύναμη να συνεχίσετε και να συνεχίζετε καθένας το έργο του από τη σκοπιά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε το βίντεο. Το βίντεο αυτή τη στιγμή, αυτό που θα κάνετε θα είναι μια πράξη θεάρεστη. Και μην ξεχνάτε ότι το CSI έχει την Ακαδημία Γονέων, την Ακαδημία του Μαθητή, που καθημερινά ενημερώνουμε τους γονείς δωρεάν μέσα από το σπίτι σας, μπαίνετε, είσαστε έτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι και πηγαίνετε.
σας μαθαίνουν κώδικα για προγραμματισμό και όπως έχω πει και το ξαναλέω, όποια παιδιά δεν γνωρίζουν να γράφουν κώδικα και προγραμματισμό, δυστυχώς θα είναι ανένταχτα στις κοινωνίες που έρχονται. Τα μαθαίνουμε δωρεάν, κώδικα, ρομποτική και το βασικότερο απ' όλα είναι στην αγκαλιά του CSI. Καλό σας βράδυ, γεια σας και χαρά σας. We'll be right back.